Πάμε στην κυρία Έλενα Τζούλη, η οποία είναι η νομική συμπαραστάτρια, να το πω έτσι, του Παύλου Χαϊκάλη. Θέλω για να δώσει μια απάντηση. Ότι ναι, κυρία Τζούλη. Τώρα ξεκινάει η υπόθεση και η απονομή της δικαιοσύνης μόλις τώρα ξεκινάει. Λοιπόν, παρότι πήγε στο αρχείο. Τώρα ξεκινάει. Με ποιο τρόπο. Ακούστε λοιπόν, εμείς θα προσφύγουμε. Αύριο το πρωί θα ζητήσω να λάβω γνώση. Όπως ζήτησα χθες την κατάθεση του κυρίου Αποστολόπουλου για να υποβάλουμε μήνυση, ο κύριος Παναγιωτόπουλος αρνήθηκε να μου τη δώσει. Σήμερα όμως ο ίδιος τη διέρευσε σε PDF, όπως είδα, στον τύπο. Πολλά γίνονται. Λοιπόν, θα προσφύγουμε κατά της εισαγγελικής διάταξης. Δεν σταματάει εδώ η υπόθεση. Θα λάβω γνώση της εισαγγελικής διάταξης και θα προσφύγουμε στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Δεύτερον, θα υποβάλουμε. Έχω λάβει εντολή από τον κύριο Χαϊκάλη, ο οποίος επιφυλάσσεται να ασκήσει μηνυτήρια αναφορά κατά των εμπλεκομένων εισαγγελικών λειτουργών για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας, σε χρόνο που θα επιλεγεί από τον ίδιο, γιατί πολλές αρχιοθετήσεις βλέπουμε αυτό το διάστημα. Θα υποβάλουμε μήνυση κατά του Γιώργου Αποστολόπουλου για όλα όσα είπε ψευδώς στην κατάθεσή του, ζητώντας άρση του απορρίτου. Κάποιος εισαγγελέας θα βρεθεί να τον ενδιαφέρει να άρει το απόρριτο για να δούμε ποιος κρύβεται πίσω από τον Αποστολόπουλο. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την μήνυση του κυρίου Πρωθυπουργού προς τον κύριο Χαϊκάλη, όπου τότε, δεν ξέρουμε για ποιο αδίκημα, όπου τότε ο Χαϊκάλης, έχοντας την ιδιότητα του κατηγορουμένου, ακούστε να δείτε, με βάση απόφαση του Αριουπάγου, δεν το λέω εγώ, τότε επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η χρήση ως αποδεικτικού υλικού αυτού που τώρα βαφτίζουν παράνομο, λέει ο Άριος Πάγος, μόνο για τον κατηγορούμενο προς υπεράσπιση του θεμελιώδους δικαιώματος της προσωπικής ελευθερίας και τιμής του κατηγορουμένου. Εν ολίγης, όλα όσα έχουν καταγραφεί θα βγουν νόμιμα και δια της δικαστικής οδού στη φόρα. Αυτά που σήμερα αποφεύγουν σαν ο διάολος στο λιβάνι, θα βγουν. Και το απόρριτο θα αρθεί και τα τηλέφωνα θα ανοίξουν και θα βρεθούν εισαγγελείς που θα ενδιαφέρονται. Όσον αφορά το τελευταίο κομμάτι που ο κύριος αγαπητός συνάδελφός μου σχολίασε. Η καταρχήν απαγόρευση χρήσης βιντεοσκοπημένης συνομιλίας ή συνομιλίας μεταξύ δύο προσώπων κάμπτεται, όπως γνωρίζετε κύριε συνάδελφε, και η χρήση αυτής ως επιτρεπτού αποδεικτικού μέσου επιβάλλεται όταν δι' αυτής αποδεικνύεται παραβίαση θεμελιώδους πολιτικού, πολιτιακού συνταγματικού δικαιώματος. Και αναφέρομαι στο άρθρο 60 του συντάγματος και στο 1, που γίνεται λόγος για την ανεπηρέαστη ψήφο του βουλευτή. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, η υποτιθέμενη υποδεέστερη σημασία, όπως είναι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των ιδιωτικών συνομιλιών, κάμπτεται όταν πρόκειται να αποδειχθούν σοβαρά πολιτιακά εγκλήματα. Ο κύριος εισαγγελέας, ωστόσο, έκρινε ότι η προστασία της ιδιωτικής συνομιλίας του Αποστολόπουλου είναι πιο ισχυρή και υπερτερή της προστασίας συνταγματικού δικαιώματος, έχω κατάλυση πολιτεύματος, έχω διάπραξη σοβαρού πολιτιακού εγκλήματος, έχω διάπραξη και παραβίαση θεμελιώδους πολιτικού συνταγματικού δικαιώματος της ψήφου του βουλευτή της ανεπηρέαστης. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία για τους κυρίους αρμοδίους εισαγγελείς. Μια φράση, κύριε Σαράκη. Εμείς μιλήσαμε λίγο και αυτή ήταν η επιτυχία μας. Γιατί όσο μιλούσε ο κύριος Χαϊκάλης, τόσα εγκλήματα έκανε και υπέσκαπτε τον εαυτό του και τη θέση του. Θα τη μάθουμε. Διότι, καλή μου συναδέλφισσα, πώς θα προσπεράσετε την ομολογία Χαϊκάλη που λέει. Ερωτάτε από τις εισαγγελικές αρχές. Εμείς μιλάμε με τα έγγραφα, με τα επίσημα έγγραφα. Και τι λέει, του λένε, ζητούσες χρήματα. Το διαψεύδει και λέει, έχουν καταγραφεί συνομιλίες μας, τις οποίες σας έχω εγχειρήσει, όπου σαφώς αναφέρομαι, τεχνιέντος βέβαια, ότι ζητώ χρήματα κάνοντας πρόταση του τι θέλω και περιμένοντας την απάντησή του αντιπρόταση. Δηλαδή, ομολογεί τον ισχυρισμό μας. Αυτό ζητούσε χρήματα, είπε ο αυτός έχει διαπράξει ατόπιμα. Τεχνιέντος σημαίνει ότι μπήκε στο παιχνίδι για να τον κάνει. Τεχνιέντος εσείς τότε το, να μας πει, το παρερμηνεύετε όπως θέλετε. Τι σημαίνει τεχνιέντος? Ότι απαντούσα στις προκλήσεις του. Ακούστε, θα ανοίξουν, θέλετε δεν θέλετε. Να αναζητήσετε τις δημόσιες δηλώσεις του Χαϊκάλη. Όλες οι συνομιλίες και τα ονόματα που ο Αποστολόπουλος χρησιμοποίησε θα βγουν στη φόρα. Τον Ιούνιο ο Αποστολόπουλος κατονόμασε τον Πρωθυπουργό της χώρας. Έκανε δηλώσεις διάφορες και έλεγε θα ψηφίσει. Με άτομα της προσωπικής ασφάλειας των τραπεζιτών. Πού τα ήξερε αυτά τα ονόματα ο Αποστολόπουλος? Αυτά θα ανοίξουν. Μα τι σχέση έχει ο Αποστολόπουλος? Κύριε Χατζηνικολάου, απευθύνομαι σε εσάς και να κλείσουμε. Το αντιλαμβάνομαι. Όχι. Σύμφωνα με τον
Διαφωνείτε, καλή μου συναδέλφη, ότι την υπόθεση, την καταγγελία σας την υπέσκαψε ο ίδιος εντολέας σας. Ότι ο κάθε φορά που εμφανιζόταν έλεγε άλλα ντάλλον και όταν έβγαινε στις τηλεοράσεις διέψευδε τον εαυτό του από αυτά που είπε στο προηγούμενο κανάλι για την ιστορία των 5.000 ευρώ. Τελικά τι ισχυρίζεστε? Από τη μία λέτε ότι μας δώσατε χρήματα και τα επενδύαμε και του δίναμε 500 ευρώ το μήνα. Την άλλη είπατε, φημήθηκε ότι έπαιρνε 2.000 ευρώ στο χέρι στο και άλλα 2.000 στο τραπεζικό λογαριασμό του. Στον κύριο την άλλη φορά είπε ότι μας δάνεισε για να παίξουμε για τον εαυτό μας. Πίσω ο κύριος Χαϊκάλης πρέπει να αντιληφθεί. Όταν θα κληθεί και γι' αυτό, ακούστε, υπάρχουν SMS του Χαϊκάλη στον Αποστολόπουλο που του λέει δώσ' μου πίσω τα λεφτά που σου έχω δανείσει. Πρέπει να είπε. Μα τι λέτε, εδώ τον έχω. Εδώ τον έχω. Εδώ τον έχω. Άλλα λέει τη μία. Τρόμαξα ότι θα βγάλετε το Χαϊκάλη. Κάθε ώρα ο κύριος Χαϊκάλης άλλαζε θέσεις. Ανάλογα με την ψυχολογία του. Ακούστε. Την αστιότητα των ισχυρισμών. Ο κύριος Χαϊκάλης έχει επηρεαστεί, κυρία Τζούλη, από τη σειρά που πρωταγωνιστούσε 50-50. Με 50-50 δεν φτάνουμε έτσι. Ούτε προοδεύει, ούτε πολιτική ζωή, ούτε κερδίζετε δίκες. Όχι, 50-50 είναι ο κύριος Χαϊκάλης. Να μας πει. Και περιμένετε τώρα. Να μας πει ο κύριος Χαϊκάλης. Τώρα θα ανοίξει υπόθεση. Μα τώρα θα ανοίξει για εσάς και να πάρει κατηγορούμενο ο κύριος Χαϊκάλης. Σωστά το λέτε. Γιατί ο κύριος Χαϊκάλης θα πάει κατηγορούμενο. Αυτεπάγγελτα. Ο Άγιος Πάγος το λέει και το επιβάλλει και θα πάει κατηγορούμενο για χρήση παράνομου αποδεικτικού υλικού, για παράνομη υποκλοπή, αδικήματα τα οποία διώκονται αυτεπάγγελτα. Εσείς θα κάνετε 10 μηνύσεις και θα πάνε όλες στο αρχείο. Το ξέρετε από τώρα. Το ξέρετε από τώρα. Για αδικήματα τα οποία διέπραξε καθομολογία ο εντολέας σας. Με αυτή τη σιγουριά ο εντολέας σας κινούνταν. Κάποιοι του έδιναν εντολή και του λέγαμε όπως είδατε, λειτουργήσαμε θεσμικά. Χάρη στον κύριο Χαϊκάλη που πήγε τρεις φορές και κάθε φορά που ανερούνταν. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του υπερασπιστικού του Αποστολόπουλου. Μόνος που λέει τι, ακούστε, πήγα να το δοκίσω, αλλά το έκανα για να μετρήσω. Χάρη στον Χαϊκάλη. Ακούστε, τι λέει ο Αποστολόπουλος. Δεν μπορούσε να υποστηρίξει αυτά που έλεγε στην μία κατάσταση με την πέρα, άλλη. Σύμφωνα με την απόφαση. Στο ένα κανάλι με το άλλο. Σας παρακαλώ, αφήστε με λίγο να πω αυτό και πείτε ό,τι θέλετε εσείς με τα κανάλια και λοιπόν, τα πρέπει να κλείσουμε μία φράση. Σύμφωνα με τον υπερασπιστικό. Σας παρακαλώ, σύμφωνα με τον υπερασπιστικό ισχυρισμό Αποστολόπουλου και την απόφαση για αρχιοθέτηση. Βάσει αυτού του ισχυρισμού του κυρίου Παναγιωτόπουλου, τι είπε ο Αποστολόπουλος, αποπειράθηκα να δωροδοκίσω, αλλά το έκανα για να μετρήσω την ηθική βαρύτητα και το πόσο αντέχει ηθικά ο αργυρόνητος Χαϊκάλης. Και με βάση αυτή την ομολογία, έτσι, στις καταγγελίες μας που επιβεβαιώθηκαν από τον κύριο Αποστολόπουλο, τι λέει ο κύριος Παναγιωτόπουλος, αρχείο. Από αύριο, κύριε Χατζηνικολάου, μπορεί εγώ αύριο λοιπόν να πάω σε μια τράπεζα με όπλο και να αποπειραθώ να διαπράξω ληστεία. Όταν με πιάσουν, ξέρετε τι θα πω. Παιδιά, το έκανα, έκανα την απόπειρα, αλλά την έκανα για να δοκιμάσω πώς λειτουργούν τα συστήματα ασφαλείας της τράπεζας. Και θα πάει αρχείο η υπόθεσή μου. Το αντιλαμβάνεστε τι σας λέω. Τελείωσαν οι απόπειρες του κακουργήματος. Αρχείο όλα. Θα πάω εγώ αύριο με το όπλο να αποπειραθώ, να σας σημαδεύσω, να σας σκοτώσω. Εσείς θα κουνηθείτε, θα αποφύγετε το θάνατο και ξέρετε τι θα πω όταν θα κατηγορηθώ για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Θέλησα να δοκιμάσω τα αντανακλαστικά Χατζηνικολάου. Πόσο γρήγορος είναι. Αρχείο υπόθεση. Ούτε τότε θα κατηγορηθώ. Κύριε Χατζηνικολάου, ντροπή. Σας παρακαλώ πάρα ντροπή. Πολύ. Εγώ θα πρέπει να είμαστε όλοι μας υπεύθυνοι και να ενημερώνουμε ορθά την κοινωνία. Δεν πρέπει να την δηλητηριάζουμε. Η χώρα μας διανύει κρίσιμες στιγμές. Η υπόθεση θα ήταν σοβαρή εάν πράγματι αντιστοιχούσαν τα πραγματικά γεγονότα στους ισχυρισμούς του κυρίου Χαϊκάλη. Ο κύριος Χαϊκάλης αυτοδιαψευδόνταν από τη μία κατάθεση στην άλλη. Αυτοανερούνταν. Είναι απλά τα πράγματα. Για ποιο αδίκημα μιλάμε? Έγινε ένα ραντεβού, περίμεναν έναν άνθρωπο, ένα φάντασμα, όχι με ονοματεπώνυμο, ο οποίος δεν πήγε ποτέ. Ένα φάντασμα γιατί με βαλίτσα και 700 χιλιάρικα που ειδοποιήθηκε δύο πήγε. Λεπτά πριν και δεν ήρθε. Προσέξτε, και πήρε τηλέφωνο. Ο κύριος Χαϊκάλης, ξέρετε τι είπε στις αγγελικές αρχές? Γιατί λέει ήσουν αναστατωμένος όταν ήρθες και μας έκανες την καταγγελία? Προσέξτε, για να δείτε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Να δείτε, σας παρακαλώ πολύ, και τι απαντάει. Εγώ δεν ξέρω εντωμεταξύ τι έχει καταθέσει ο Χαϊκάλης. Αφήστε με, κυρία Τζούλη, γιατί εγώ να πούμε, δεν ήμουν μέσα, όπως να τα πούμε όλα για να μάθει ο ελληνικός λαός. Προσερχόμενος, ένα λεπτό. Όπως έδωσε σε εσάς, εγώ μιλάω με έγγραφα όπως θα κατέθεσε ο εντολέας σας.
του λέει ο εισαγγελέας, προσερχόμενος ενώπιόν μας στις 6 Δεκεμβρίου, βρισκόσασταν σε μια σχετική ανησυχία. Μήπως προλάβει κάποιος, ο κύριος Αποστολόπουλος ή κάποιος άλλος, να δημοσιοποιήσει υλικό από το οποίο θα προέκυπτε πιθανή ενοχή δική σας με τη λήψη χρημάτων ή άλλων ανταλλαγμάτων. Τι καταθέτεται επ' αυτού? Δηλαδή ο κύριος Χαϊκάλης πήγε έντρομος. Τι λέτε, κύριε? Τι λέτε. Εγώ το τι λέω? Μεταφράζετε το ερώτημα του εισαγγελέα στο Χαϊκάλη. Δεν σας είπα ότι σας έδαψε ο πελάτης? Ο Χαϊκάλης σας έδαψε την ιστορία. Και φοβάμαι ότι θα σας κάψει σαν πολιτικό σχηματισμό και στενοχωριέμαι. Λοιπόν, σας έθαψε. Καλά, μη στενοχωριέστε τόσο πολύ. Ένα λεπτό. Μη στενοχωριέστε τόσο πολύ. Μα κοιτάξτε, τέτοια αυτογκόλ είναι πρωτοφανή. Και στενοχωριέμαι πραγματικά. Όχι, ο διάβολος στο λιβάνι να βγει στη δημοσιότητα, θα βγει. Ένα λεπτό. Νόμιμα. Να δούμε την απάντηση. Κυρία Τζούλια, αφήστε με, τεχνιέτο το κάνετε. Να ακούσει η κοινωνία. Γιατί κατηγορείτε τη δικαιοσύνη, την υβρίζετε. Σας παρακαλώ, κύριε Χατζηνικολάου. Μετά μπαίνουν όλα αρχείο. Δεν έρετε το απόρριτο. Τα παραμύθια δεν θα μπουν αρχείο και θα ασχολείται η ελληνική κοινωνία με γιατί, παραμύθια? Γιατί, κύριε Σαράκη. Όχι. Γιατί δεν άρχικε το, γιατί δεν ήρθε το απόρριτο? Να μάθει η κοινωνία γιατί αδικείται τη δικαιοσύνη. Παρακαλώ. Έχετε από ένα λεπτό ο καθένας για να κλείσουμε. Κύριε Σαράκη, ένα λεπτό. Η κυρία Τζούλη, ένα λεπτό. Απαντάει, τον ρωτάει ο εισαγγελέας. Κύριε Χαϊκάλη, γιατί ήρθατε έντρομος 6 Δεκεμβρίου? Είχατε μια ανησυχία, γιατί? Και τι λέει, γνωρίζοντας μετά ότι υπάρχει και καταγραφή, μόλις αντιλήφθηκα δηλαδή ότι υπήρχε πιθανότητα να με ηχογραφούν, έσπεψα να καταθέσω το υλικό ώστε να ακολουθήσει η εισαγγελία τις νόμιμες διαδικασίες και να προφυλαχθώ. Βεβαίως, γιατί ο κύριος Χαϊκάλης από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε ενώπιόν μου στον κύριο Ντογιάκο ότι αυτό το υλικό μπορεί να παιχτεί στο διαδίκτυο, δηλαδή, από τον κύριο Αποστολόπουλο. Ο κύριος Χαϊκάλης δεν πήγε για να καταγγείλει. Ο Αποστολόπουλος πήγε είχε για να υλικό γέκ που το προώρησε για να εκβιάσει το Χαϊκάλη, το καταλαβαίνετε. Κυρία Τζούλη, σας ρώτησε ο κύριος Χατζηνικολάου και είπατε κορόιδο είμαι να πω έκανε το καθήκον. Γιατί γράφατε τον Χαϊκάλη? Γιατί δεν δώσατε από την πρώτη στιγμή το υλικό στην αστυνομία, στον εισαγγελέα? Κύριε Σαράκη, πείτε μου σας παρακαλώ, ήσασταν υποψήφιος βουλευτής με τους ανεξάρτητους Έλληνες? Φυσικά. Α, δεν το ήξερα. Αυτό το μαθαίνω τώρα. Βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί όση ώρα μιλάμε δέχομαι μηνύματα ότι ήσασταν πολύ οικογενειακή υπόθεση αυτή πλέον. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ όταν ήμουν υποψήφιος με τους ανεξάρτητους Έλληνες το Μάιο του 2012, δεν γνώριζα τον κύριο Αποστολόπουλο, ούτε η ανάθεση εντολής. Παραμένετε στέλεχος των ανεξαρτήτων Ελλήνων? Θα σας θυμίσω, αφού τα ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου. Είσαστε γνώστης. Τον Ιούνιο του 2012 ήμουνα υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία και με διέγραψε ο κύριος Σαμαράς γιατί ανέλαβα μία άλλη υπόθεση. Την και υπόθεση θεία δίκη, Κασιδιάρη. Βεβαίως, και σαν θεία δίκη, ανέλαβα και αυτή την υπόθεση και απέδειξα ότι για μένα προέχει το επαγγελματικό μου καθήκον. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Τζούλη. Στη συνέχεια θα, από εδώ και πέρα θα λάβει χώρα και σας υπόσχομαι, κύριε Χατζηνικολάου, σας το υπόσχομαι, ότι με βάση τις νομικές ενέργειες στις οποίες θα κινηθούμε άμεσα και κατά παντός υπευθύνου, το υλικό που αποκρύπτουν σαν τρελή στα συρτάρια, μέσω της μη άρσης, μέσω των παρανόμων υλικών, τα βαφτίζουν παράνομα, όλο το υλικό νόμιμα και δια της δικαστικής οδού θα δει το φως της δημοσιότητας. Μάλιστα. Και θα μάθει ο κόσμος όλος ποιοι κρύβονται από πίσω. Ευχαριστώ την κυρία Τζούλη, ευχαριστώ τον κύριο Σαράκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σίγουρα θα έχει συνέχεια, αλλά αυτή τη φορά θα είναι κατηγορούμενος ο κύριος Χαϊκάλης. Και το δίδαγμα ποιο είναι? Μακάρι, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και το υλικό. Εκεί θα γελάσει ο κόσμος. Εκεί θα γελάσει ο κάθε επικραμμένος. Θα αποκάρει να πάει κατηγορούμενος ο Χαϊκάλης και θα αθωθεί, να είστε σίγουρος, αλλά θα έχω νόμιμη χρήση υλικού. Εκεί θα γελάσουν άπαντες. Θα το δείτε. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο.